Είναι κρίμα να χάνονται ψυχές και ανθρώποι, νομίζοντας ότι ζουν χωρίς να ζουν. Είναι κρίμα να χάνονται οικογένειες πίσω από όλο αυτό. Και υπάρχει ελπίδα και υπάρχει ζωή όταν ξεφύγουμε από αυτό. Και υπάρχουν και ειδικοί. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν κέντρα, υπάρχουν οργανώσεις. Όπως συγκεκριμένα η Ρέτο Ελλάς, την οποία εκπροσωπείτε κι εσείς και έχει βάση και στην Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, αν δεν απατώμε και σε άλλα σημεία. Είναι και σε άλλα σημεία στον κόσμο, είναι σε 32 χώρες. Ναι. Το Ρέτο Ελλάς ξεκίνησε από. Ναι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να μας πείτε λίγο από πού ξεκίνησε το Ρέτο Ελλάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί δεν γνωρίζουμε. Μπορεί να έχουμε ακούσει την επωνυμία, αλλά δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεστε και φυσικά το μεγάλο αυτό έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι. Και στην Ελλάδα και στην Κρήτη όμως. Ακριβώς. Ξεκίνησε στο 1985 από την Ισπανία. Από έναν άνθρωπο χριστιανικών αρχών, ο οποίος θέλησε να βοηθήσει την κατάσταση των ναρκωτικών. Δεν είχε καμία σχέση ο άνθρωπος με όλα αυτά, απλά ήθελε με κάποιο τρόπο να υπηρετήσει τον Θεό που πίστευε και πιστεύει. Και έτσι αποφάσισε να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο. Η ανάγκη βέβαια μεγάλωνε διαρκώς, οπότε ανοιχτήκαν πολλά σπίτια στην Ισπανία. Ναι. Πολλές δομές τέτοιες και σιγά σιγά πήγε σε 32 χώρες στον κόσμο. Και έφτασε και μια μέρα εδώ στη χώρα μας. Στηρίζεται πάνω σε ανθρώπους εθελοντές, οι οποίοι έχουν απεξαρτοποιηθεί μέσα από το ΡΕΤΟ και αυτοί στελεχώνουν τις δομές μας, τα σπίτια φιλοξενίας που έχουμε. Τα ίδια τα άτομα που έχουν περάσει μια δύσκολη περίοδο στη ζωή τους, εξαρτημένοι από ουσίες, τα ίδια άτομα απαρτίζουν και το σύνολο των εθελοντών ακριβώς. Που δραστηριοποιούνται μέσα στο ΡΕΤΟ. Έτσι, ακριβώς. Τι λέτε? Και αυτό είναι ότι βλέπεις εκεί ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα μέσα από όλη αυτή τη δομή. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα, το βλέπουμε, το ζούμε, έχει πάει σε 32 χώρες, τελεχώνεται από ανθρώπους που έχουν ξεφύγει μέσα από αυτή την κατάσταση, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ελπίδα για μια νέα ζωή, γιατί ξέρουμε πώς είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα στα ναρκωτικά, ξέρουμε ότι οι περισσότεροι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Και έχουν και μια διαφορετική αντιμετώπιση τα άτομα που τώρα θα θελήσουν να αλλάξουν τη ζωή τους μέσα από προγράμματα απεξάρτησης, φαντάζομαι, να συνομιλούν με ανθρώπους που το έχουν περάσει, που το έχουν βιώσει. Βεβαίως. Έτσι. Και σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που το έχει περάσει, το ξέρει από μέσα, ξέρει ακριβώς την κατάσταση, το πώς σκεφτόταν στην περίοδο που ήταν σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ξέρει πολύ καλά πώς είναι στην περίοδο που ζει σήμερα. Δηλαδή, εγώ σήμερα ξέρω και καταλαβαίνω το τι έγινόταν τότε. Το πώς σκεφτόμουν, ο τρόπος που αντιλαμβανόμουν τα πράγματα και όλα αυτά, το κακό που μπορεί να σπείρεις και να κάνεις δεξιά-αριστερά, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπεις σήμερα ότι έχεις μια καινούργια ζωή. Και όλος ο πριν χρόνος απλά έχανες τη ζωή. Έχανες χρόνια από τη ζωή σου, μέρες, έχανες ώρες, τη ζωή. Δευτερόλεπτα. Και όχι μόνο εσύ, και όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά σου. Γιατί το βιώνει και η οικογένεια, το βιώνουν οι αγαπημένοι άνθρωποι που είναι γύρω, το βιώνουν όλοι, ο περίγυρός μας. Ωραία. Έστω κύριε Τσομπανάκη ότι αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος ο οποίος μας παρακολουθεί να αναζητήσει τη στήριξη του ΡΕΤΟ Ελλάς που βρίσκεται, υπενθυμίζω, και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Έρχεται, απευθύνεται σε εσάς. Από εκεί και πέρα πώς δρομολογείται όλο το κομμάτι της απεξάρτησης? Ο τρόπος που προσφέρουμε βοήθεια είναι άμεσος. Είναι, δηλαδή, που θα πάρει ένα τηλέφωνο στα κέντρα μας, στο γραφείο μας εδώ. Βλέπουμε και δίνουμε και πληροφορίες, και θέλω πολύ να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου στο Control. Βλέπουμε και το σχετικό site κάτω χαμηλά στην οθόνη για όσους χρειάζονται κάποια επιπλέον στήριξη ή στις οικογένειές τους, οι οποίες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Και που επικοινωνούν περισσότερο από ανθρώπους, γιατί δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν και τους είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και οι περισσότεροι που επικοινωνούν, ειδικά με τον τελευταίο καιρό μαζί μας, είναι άνθρωποι του οικογενειακού περιβάλλοντος, ναι. Θέλοντας να μάθουν πώς θα βοηθήσουν ή πώς θα σπρώξουν τον άνθρωπό τους προς το να αποφασίσει να μπει σε μία δομή. Για πάμε στο κομμάτι της δράσης, σας διέκοψα προηγουμένως. Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος παίρνει τηλέφωνο στα γραφεία μας, από εκεί και πέρα είναι άμεσο, όπως είπα. Θα κάνει κάποιες εξετάσεις που εμείς του δίνουμε για την υγεία του και τα λοιπά, για να ξέρουμε μια και θα φιλοξενηθεί σε κάποια δικιά μας δομή. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε
σε ποια δομή υπάρχει χώρος ή σε ποια δομή είναι καλύτερο για τον ίδιο τον άνθρωπο βλέποντάς τον και μιλώντας μαζί του. Και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν δομές. Βέβαιως, υπάρχει Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Στην Κρήτη είμαστε με ένα μικρό μέρος, ναι, με ένα μικρό σπίτι προς το παρόν, ένα μικρό σπίτι φιλοξενίας. Προτιμούμε πολλές φορές τους ανθρώπους που είναι από εδώ να τους στέλνουμε σε άλλα μέρη, όπως στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για να είναι μακριά από το χώρο που είχαν, τη δραστηριότητα που είχαν, και είναι κάτι που τους βοηθάει. Mm-hmm. Και εδώ στην Κρήτη έρχονται άνθρωποι από άλλα μέρη της Ελλάδας. Είναι πάντως εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο το ΡΕΤΟ Ελλάς, από ό,τι έχω διαβάσει, έχω και εγώ τις πληροφορίες μου, καταφέρνει τελικά να επιβιώσει μέσα στον χρόνο, γιατί στηρίζεται αφενός στους εθελοντές του, αλλά και κατά δεύτερο λόγο, που πολλοί δεν το γνωρίζουν και είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει ήδη στο Ηράκλειο, έχετε δημιουργήσει ένα χώρο στον οποίο φιλοξενείται, και παρακαλώ να δείξουμε πάλι φωτογραφίες, δείχναμε προηγουμένως, διάφορα αχρίαστα σε πολλούς πράγματα, έπιπλα, αντικείμενα από τα σπίτια μας, έτσι, τα οποία δεν χρειάζονται πολύ, και αντί να πάνε για πέταμα, να το πω έτσι απλά, να πάνε στα σκουπίδια, οι εθελοντές λοιπόν του ΡΕΤΟ Ελλάς είναι εκεί προκειμένου να τα ανακατασκευάσουν, να τα συντηρήσουν και από εκεί και πέρα να πάνε σε πώληση, έτσι ώστε τα έσοδα να παραμείνουν και να βοηθηθούν τα επόμενα παιδιά, οι επόμενοι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν και θα ζητήσουν βοήθεια στο ΡΕΤΟ. Ακριβώς. Ο τρόπος που χρηματοδοτείται το ΡΕΤΟ είναι μέσα από τις δικές του δραστηριότητες των ανθρώπων που είναι μέσα στις δομές, όπως mm-hmm. είναι οι εθελοντές, αλλά ακόμα και τα παιδιά που έρχονται. Γιατί είναι μαζί μας, γιατί αύριο θα θέλουν να πάρουν ένα μέρος στην κοινωνία. Οπότε, με το να είναι μαζί μας, μαθαίνουν και αυτοί να αναπαλαιώνουν έπιπλα και διάφορα άλλα πράγματα, ηλεκτρικές συσκευές κτλ. Τα οποία παίρνουν μια δραστικά διαφορετική όψη, έτσι, ιδανικά πλέον για τους. Δηλαδή, αν εγώ έδινα κάτι το οποίο δεν χρειάζομαι και στην πορεία έβλεπα ότι μεταλλάχθηκε αυτό το προϊόν που σας έφερα εγώ εκεί στις εγκαταστάσεις, στο Γιώφυρο, αν αναβατώμαι, νομίζω ότι μπορεί να το ξαναέπαιρνα πίσω και να βοηθούσα κιόλας επιπλέον την κατάσταση. Ο τρόπος που λειτουργούμε πάνω σε αυτό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι μας κάνουν δωρεές πράγματα που δεν χρειάζονται, τα οποία δεν χρειάζεται να επέμβουμε. Και κάποια άλλα είναι για να επέμβουμε κι εμείς, και αυτό το χρειαζόμαστε βέβαια. Ο τρόπος που γίνεται είναι βγαίνουν τα παιδιά με δικό μας φορτηγό και mm-hmm. πηγαίνουν στα σπίτια, τα οποία παίρνουν τα αντικείμενα. Παίρνει ένας πολίτης λοιπόν τηλέφωνο. Ακριβώς. Και σας λέει: έχω μία ντουλάπα, ας πούμε, ένα ντουλάπι, μία καρέκλα, τα οποία δεν χρειάζομαι. Μπορείτε να έρθετε να τα πάρετε, πηγαίνετε εσείς. Ακριβώς. Πηγαίνουν τα παιδιά, ο εθελοντής με δύο παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στην κοινότητα, παίρνουν τα πράγματα από την οικία του ανθρώπου, τα φέρνουν στο κατάστημα που έχουμε. Από εκεί και μετά το καθένα παίρνει το δικό του δρόμο, αν χρειάζεται επισκευή ή αν όχι, ό,τι χρειάζεται από τα παιδιά κτλ. Και αυτά τα βάζουμε μετά για πώληση. Mm-hmm. Και από εκεί χρηματοδοτείται η όλη κίνηση του ΡΕΤΟ. Είδατε, αυτό δεν το γνωρίζανε πολύ. Ξέρω ότι έκανα αγώνα μέχρι να σας πείσω να έρθετε στο πλατό της εκπομπής. Το ξέρω ότι δεν επιδιώκετε την προβολή, αλήθεια είναι αυτή, αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες ενέργειες και μια τόσο μεγάλη προσπάθεια, ειδικά από ανθρώπους που έχουν περάσει αυτά που έχουν περάσει και πλέον θέλουν να δείξουν εμπράκτως ότι εγώ θέλω να συνεχίσω να είμαι συνδετικός κρίκος όλη αυτή την αλυσίδα που λέγεται κοινωνία, θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε, θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι κάπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο, να στηρίξουν την κοινωνία και με τον τρόπο τους να δείξουν ότι είναι και παραγωγικοί. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι εκεί μέσα, σε αυτό που λέγεται ΡΕΤΟ, είναι τα δικά τους παιδιά. Δεν είναι άνθρωποι από το... Είναι τα δικά τους παιδιά που μια μέρα είχαν πρόβλημα και σήμερα είναι εκεί, παλεύοντας για τη ζωή τους και για ζωές άλλων ανθρώπων. Οπότε εγώ νομίζω ότι ο κόσμος θα έπρεπε να το στηρίζει, γιατί ξέρουμε ότι το πρόβλημα δεν κοιτάει τάξεις, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος που χτυπάει, είναι παντού και όσο πάει, όπως είπαμε, αυξάνει. Οπότε τέτοιες ενέργειες εγώ νομίζω ότι ο κόσμος θα έπρεπε να τις στηρίζει και τις στηρίζει. Δεν έχουμε παράπονο για τον τόπο mm-hmm. που βρισκόμαστε. Ερωτήσεις τηλεθεατών πάντως, τι πράγματα μπορούν να φέρουν εκεί στο Γιώφυρο, να πούμε και τη διεύθυνση. Είναι από... Ή να πάτε εσείς να πάρετε, όπως είπατε προηγουμένως, γιατί είναι και αυτό μια διευκόλυνση μέσα σε όλα αυτά. Βέβαια.
Το τηλέφωνο μας είναι 2810-311-155 που μπορούν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι. Παίρνουμε από έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, γυαλικά, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να χρειαστεί ένα σπίτι, αρκεί να είναι αξιοποιήσιμο, να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε κτλ. Υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό της Κρήτης. Εδώ θα μιλήσω για την Κρήτη. Γνωρίζοντας λοιπόν το μεγάλο αυτό έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναπτύσσεται καθημερινά μέσω του ΡΕΤΟ Ελλάς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται περιστασιακά ή μόνιμα να και στηρίξουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν πλέον, επειδή είμαστε κάποια χρόνια εδώ και έχουμε γνωριστεί λίγο με τον κόσμο του Ηρακλείου κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που μας στηρίζουν όντως, άνθρωποι που είναι καθημερινά πολλές φορές κοντά μας, άνθρωποι που έρχονται περιστασιακά, άνθρωποι που θέλουν να καλύψουν την ανάγκη τους από ένα έπιπλο και η οικονομική κατάσταση δεν βολεύει για κάτι καινούριο. Και ναι, μπορώ να πω ότι το Ηράκλειο μας στηρίζει σε αυτό το κομμάτι και ευχαριστούμε τον κόσμο που είναι κοντά μας. Εμείς μας ενδιαφέρει περισσότερο ο σκοπός μας βέβαια και θα θέλαμε περισσότερο και ο κόσμος να επικεντρωθεί σε αυτό, στο σκοπό που υπάρχουμε, στο σκοπό που υπάρχει το μαγαζί, στο σκοπό που γίνεται όλο αυτό, γιατί ο σκοπός δεν είναι τόσο το κατάστημα ή τα έπιπλα, ο σκοπός είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι ζουν στους δρόμους, παιδιά που χάνονται διαφόρων ηλικιών και λυπόμαστε. Θέλω να μου πείτε μια κουβέντα που ενδεχομένως να σας είπε κάποιο εξαρτημένο άτομο, το οποίο ήρθε να σας βρει και να ζητήσει βοήθεια. Τι είναι αυτό δηλαδή που σας κάνει άμεσα να κινήσετε όλα τα νήματα έτσι ώστε αυτό το παιδί να διοχετευτεί μέσα στο δίκτυο του ΡΕΤΟ Ελλάς. Αν σας έχει συγκλονίσει κάτι, είπατε προηγουμένως είμαστε μια κλειστή κοινωνία, σε μια κοινωνία όπου ο εξαρτημένος και η οικογένειά του θα φοβηθεί, θα τρομάξει να μιλήσει γι' αυτό. Έτσι. Αν και τα τελευταία χρόνια και η Κρήτη το έχει σπάσει λίγο αυτό, δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Αισιόδοξο. Ναι, το έχει σπάσει. Μπορώ να σας πω ότι κάθε παιδί για μας πρέπει να μπει άμεσα, γιατί το πρωταρχικό πράγμα είναι να καταλάβει την ανάγκη του ότι χρειάζεται βοήθεια. Και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο για ένα παιδί που είναι εξαρτημένο να αποφασίσει ότι χρειάζεται βοήθεια και μάλιστα να μπει σε ένα κέντρο όπως το δικό μας, το οποίο είναι χωρίς υποκατάστατα, το οποίο πρέπει να κόψει το τσιγάρο, το αλκοόλ, τα πάντα. Οπότε για να αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι θέλει να ξεφύγει από εκεί που είναι. Και ξέρουμε ότι για να τα αποφασίσει είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε κοιτάμε άμεσα να κινήσουμε τα πράγματα, γιατί ξέρω ότι και εγώ μια μέρα όταν το αποφάσισα, αν δεν ήταν άμεσο, μπορεί να μην είχα πάρει την απόφαση τελικά. Είναι δύσκολο το κομμάτι της απεξάρτησης, κύριε Τσομπανάκη? Είναι επίπονο? Κοιτάξτε, είναι λιγότερο από ότι το φανταζόμαστε ή το λέμε. Είναι περισσότερο στο μυαλό μας, είναι λιγότερο στο σώμα, αλλά βλέπεις ότι είναι δύσκολο, γιατί όταν έχεις διαλέξει έναν τρόπο ζωής και τον ζεις μια καθημερινότητα όπως είναι του εξαρτημένου ανθρώπου, όταν νιώσει λίγο άβολα, θέλει να ξαναεπιστρέψει εκεί. Και πολλές φορές βλέπετε το λυπηρό είναι ότι φτάνουν άνθρωποι που στο τέλος βλέπουν και παίρνουν μία απόφαση ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν και το μόνο που περιμένουν είναι το θάνατο. Και αυτό είναι λυπηρό. Εσείς ήσασταν όμως προσιλωμένος στο στόχο τότε που αποφασίσατε να αλλάξετε ριζικά την ζωή σας και τη ζωή της οικογένειάς σας. Κοιτάξτε, στα χέρια μου ήρθε μια μέρα ένα φυλάδιο του ΡΕΤΟ εδώ στο Ηράκλειο, γιατί εδώ ζούσα εκείνη την εποχή. Ναι. Δεν είχα αποφασίσει να πάω κάπου. Απλά κινήθηκαν τόσο γρήγορα τα πράγματα, ώστε πήρα μια γρήγορη απόφαση και όπως είπα, οι άνθρωποι τότε τη στήριξαν αυτή την απόφασή μου. Με άμεσα μπήκα κάπου. Ήθελα πολύ να ξεφύγω πλέον από αυτό. Η αλήθεια είναι, δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο το φανταζόμαστε. Έτσι. Νομίζω είναι και το πιο αισιόδοξο μήνυμα που μπορείτε να στείλετε. Απλά υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Και όχι τόσο πόνος. Έτσι. Και όταν βλέπεις ότι και θέλεις να ζήσεις μια ζωή καινούργια, υπάρχει ελπίδα πραγματικά για να τη ζήσεις. Κύριε Τσομπανάκη, ειλικρινά χαίρομαι κάθε φορά που στο στούντιο και στο πλατό αυτής της εκπομπής φιλοξενώ ανθρώπους σαν εσάς και οφείλω να το ομολογήσω.
Εύχομαι καλή δύναμη σε όλο αυτό το μεγάλο έργο που δίνεται και σε ατομικό, σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ξέρω ότι καταβάλλετε προσπάθειες προκειμένου να σωθούν νέα παιδιά, να σωθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τις ουσίες. Να σας ευχηθώ καλή υπομονή και ό,τι καλύτερο και για τον τόπο μας από εδώ και στο εξής, να αλλάξουν οι δείκτες, να αλλάξουν οι αριθμοί και βεβαίως κανένας να μην πέσει πλέον σε αυτή τη μεγάλη παγίδα που λέγεται ναρκωτικές ουσίες. Ευχαριστούμε και εμείς που μας καλέσατε. Να είστε καλά. Και εμείς θα θέλαμε να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα και ας πηγαίνουμε προς εκείνη γρήγορα. Μπράβο σας. Φίλες και φίλοι, πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.